Το βασικό σημείο στο οποίο πάντα συγκρούονταν και υπήρχαν οι τριβές είναι το ζήτημα του χρέους. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι θέλουν να τελειώσει, το είπατε και νωρίτερα, θέλουν να τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση. Εγώ θα σας πω απλώς την ατάκα που έλεγαν εδώ και περίπου 9 μήνες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όταν δηλαδή φαινόταν ότι η τρίτη αξιολόγηση τελειώνει γρήγορα και ότι προχωράμε με ταχύτατα βήματα προς την ολοκλήρωση του μνημονίου, που έλεγαν ότι εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ. Δεν ήταν δικιά μας θέση οι περικοπές συντάξεων ή η μείωση του αφορολογίου, δηλαδή το πακέτο μέτρων αντιμέτρων του 2019 και του 2020. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Και όταν λέω βήμα-βήμα, δηλαδή να κλείνει κάθε. Και αυτό θέλει και η κυβέρνηση. Να κλείνει βήμα-βήμα κάθε κεφάλαιο αυτής της διαπραγμάτευσης και αυτής της ολοκλήρωσης του μνημονίου. Να δούμε δηλαδή τώρα, μέχρι τον Αύγουστο, με ποιους όρους θα γίνεται η μεταμνημονιακή εποπτεία, τι θα γίνει με το χρέος. Γιατί ξέρετε, αρκετοί λένε τώρα, διαβάζουμε ας πούμε, και στον τύπο και ορισμένα ρεπορτάζ, ότι κάποιοι συζητάνε παράταση του προγράμματος, να υπάρξουν κάποιες άλλες διαδικασίες. Δεν είναι τα προαποτεύματα μέχρι το τέλος. Οπότε να πάνε λίγο παραπάνω. Ναι, πρώτα καταλαβαίνετε ότι από τώρα μέχρι τον Αύγουστο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο. Ακριβώς. Δεύτερον, υπάρχει η συνομολογημένη απόφαση του τελευταίου Eurogroup που λένε ότι 21 Ιουνίου θέλουν να τελειώσουν τα πάντα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι. Αν πάμε βήμα-βήμα, το πρώτο το πιο βασικό πακέτο και μεγάλο πακέτο όσον αφορά τη διαπραγμάτευση κατά αυτή είναι να κλείσει η αξιολόγηση και να κλείσει και να οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει μετά το μνημόνιο. Αμέσως μετά όμως, ανάλογα και με τη δημοσιονομική πορεία, και φαίνεται ότι η δημοσιονομική πορεία είναι καλή, δηλαδή μαζεύει λεφτά το κράτος. Πέρυσι είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,5%. Πέρυσι, λέω για το 2017. 4,5%. Καταλαβαίνετε ότι αν. Αυτή η δημοσιονομική πορεία, αν αυτά τα έσοδα, αν αυτή η απόδοση και η επίδοση διατηρηθεί, τότε γίνεται και πολύ καλύτερη η συζήτηση για την Ελλάδα, ισχυροποιείται η θέση της κυβέρνησης ώστε να ζητήσει κάποια πράγματα αυτά που θέλει. Το ερώτημα που έκανε η Μάριον όμως είναι επί της ουσίας. Δηλαδή, μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι αν τελικά φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάνε στις καλένδες τα δύο δύσκολα μέτρα για τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Δηλαδή, ότι το Ταμείο ως. Τι ρόλο θα έχει, επιτηρητή τι θα έχει. Δεν θα έχει άλλες αξιώσεις για περισσότερη λιτότητα ή ότι οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέρκελ, ο Σόλτς. Δεν θα έρθουν να πούν ποιος σας είπε ότι εμείς δεν θα θέλουμε τελικά αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό και δεν. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και δεν υπάρχουν εγγύσεις. Και γι' αυτό λέω ότι θέλουν και εκείνοι να κλείνει κάθε πράγμα στον καιρό του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μάλιστα. Και στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο, όταν μίλησε πριν μερικών ημερών, είπε ότι τώρα ζήτημα να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις στις συντάξεις δεν τίθεται και δεν το θέτουμε ούτε εμείς ως Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Αλέξα. Να σας βάλετε μια τελεία. Έχουμε αλλάξει την εικόνα εδώ. Ο Αλέξανδρος μας περιμένει στην αίθουσα.